κύριος Κοντολέων, και είναι προφανές ότι μετά από αυτή την κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του συντάγματος δεν θα μπορούσε να σταθεί ούτε ο κύριος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός. Ανταυτού όμως, αυτό που ζούμε είναι η απίστευτη αντίδραση μιας καθεστωτικής φιλοσοφίας. Αντί λοιπόν να αποκαλυφθούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, το θύμα, τα θύματα και οι άντεκτοι δικαστές που προσπαθούν να βρουν, να δώσουν στη δημοσιότητα το τι έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση, να γίνονται στόχοι ηθικής απαξίωσης και πολιτικής εξόντωσης. Και θέλω να ξεκαθαρίσω, ο κύριος Δράμος στοχοποιήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα από συγκεκριμένα μέσα και υπουργούς της κυβέρνησης, γιατί κάνει τη δουλειά του. Προσωπικά εγώ, ξέρετε γιατί είμαι εδώ σήμερα, γιατί σε λίγη ώρα στην Επιτροπή Γιούρη, στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, με αίτησή μου από τον Νοέμβριο, κρίνεται αν έχει καταπατηθεί η ασυλία μου από την παραβίαση του κινητού μου τηλεφώνου. Τώρα και 1,5 μήνα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που κυρίως στηρίζουν την κυβέρνηση, εμφανίζουν την νομική μου αυτή κίνηση, ότι γίνεται, λέει, γιατί φοβάμαι μην αρθεί η ασυλία μου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, φέροντας πάλι στην επικαιρότητα αυτά που έλεγαν μήνες πριν για τους λόγους παρακολούθησής μου, ότι είμαι πράκτορας ξένων δυνάμεων, η Κίνα, η Ρωσία, η Αραβία, η Τουρκία και όλες αυτές οι ανοησίες για να καλύψουν αυτό το παρακράτος που ήδη δημιούργησαν. Σε λίγη λοιπόν ώρα από τώρα, στην Επιτροπή Γιούρη κρίνεται η καταπάτηση της ασυλίας μου και όχι η προστασία της ασυλίας μου, και οφείλουν αυτοί οι δημοσιογράφοι που είναι εργαλεία της κυβέρνησης και κάποιοι και της αντιπολίτευσης να ζητήσουν συγγνώμη για όλες αυτές τα σενάρια QAnon και συνωμοσίας έγραφαν το προηγούμενο διάστημα. Θέλω να σας πω κάτι ακόμη. Ο κύριος Μενουδάκος ο κύριος Δράμος είπε ότι έχει βρεθεί ο λογαριασμός που πλήρωσε το μήνυμα και έχουν δώσει τα στοιχεία για να αποσταλεί το μήνυμα αυτό της παγίδευσης στο κινητό μου, και έχουν δώσει τα στοιχεία στην δικαιοσύνη. Πότε δόθησαν αυτά τα στοιχεία στη δικαιοσύνη, για να δούμε και τους ρυθμούς που κινείται η ελληνική δικαιοσύνη. Διότι πρέπει επιτέλους μετά από 8 μήνες να αξιολογήσουμε και αυτό. Δεν πρέπει από τη στιγμή που έχουν δοθεί αυτά τα στοιχεία να μάθουμε ποιος είναι αυτός ο κάτοχος του λογαριασμού επιτέλους, που έστενε όλα αυτά τα μηνύματα προσπαθώντας να εγκλωβίσει ανθρώπους με αυτό το υπερόπλο, το κατασκοπευτικό που λειτουργούσε στη χώρα μας, το Predator. Και πάλι θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μενουδάκο και κύριε Ράμο, διότι οι προσπάθειές σας είναι αυτές που κρατάνε όρθιο το κύρος της δικαιοσύνης της χώρας, και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που έστω και με αυτόν τον τρόπο, εκτός της χώρας μας, μου δόθηκε η δυνατότητα να σας απευθύνω το λόγο, και πάλι σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you very much, Mr. Andrew. Ευχαριστούμε, κύριε Ανδρουλάκη. Δεν ήταν κάποια συγκεκριμένη ερώτηση προς κάποιον από τους κυρίους, αλλά ευχαριστώ. Εάν θέλετε να δώσω το λόγο στον κύριο Ράμο και στον κύριο Μενουδάκο για να απαντήσουν. Κύριε Ράμο. Ναι. Ευχαριστώ, κύριε Ανδρουλάκη. Εγώ θέλω να πω απλώς, κάναμε το καθήκον μας, δεν τίποτε περισσότερο. Σε ό,τι αφορά την αποστολή των στοιχείων, έχουν σταλεί πριν από ένα διάστημα ολίγων εβδομάδων, διότι και εμείς τα βρίσκαμε σταδιακά, αλλά εμείς, πέρα από το γεγονός ότι στείλαμε στοιχεία στη δικαιοσύνη, συνεχίζουμε και τις δικές μας έρευνες ακόμη. Αλλά αυτά είναι θέματα δύσκολα, δεδομένου ότι, όπως είπα, και με την, δυστυχώς δεν έχω τον τεχνικό δίπλα που θα μπορούσα να σας τα πει πιο αναλυτικά, τον κύριο Γκρίτζελ ή τον συνεργάτη μου, όπως είχα προγραμματίσει. Είναι δύσκολο να βρεθεί η πραγματική ταυτότητα και πρέπει να γίνουν διάφορες διαδικασίες ταυτοποίησης, άρσης απορρίτου, τραπεζικού απορρίτου. Είναι διαδικασίες οι οποίες είναι δυστυχώς απαιτούν τον χρόνο τους. Αυτό ήθελα να πω. Δεν έχω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Menoudakos. Ευχαριστούμε, κύριε Μενουδάκο. Με αφορμή αυτά που
Άκουσα από τον κύριο Ανδρουλάκη. Θέλω να πω κι εγώ, είπα προηγουμένως ότι πράγματι η Αρχή Προστασία Δεδομένων δεν έχει υποστεί καμία παρέμβαση ή καμία προσπάθεια παρεμβάσεως από οποιονδήποτε. Θέλω όμως να πω ότι αυτό που έγινε με τον κύριο Ράμο είναι κάτι το απαράδεκτο σε μια δημοκρατία. Μια επίθεση η οποία δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα του δικαστή επί 40 χρόνια Χρήστου Ράμου, και θέλω να εκφράσω τη συμπαράστασή μου σε αυτήν την επίθεση την οποία δέχθηκε, κατά τρόπο θα έλεγα αντιθεσμικό και κατά τρόπο άδικο. Με ενδιαφέρει όμως το αντιθεσμικό. Ο καθένας μπορεί να ασκήσει κριτική για τις ενέργειες οποιοδήποτε από εμάς, αλλά με αυτόν τον τρόπο όμως αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο που καταλήγει στο να κλονίζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Επίσης, τώρα με αφορμή αυτό που είπε ο κ. Ράμος, μου θύμισε ότι και εμείς έχουμε εντοπίσει στοιχεία πληρωμών τα οποία μας θέλουν ανάλυση, διότι είναι κρυμμένη η αποστολή και αυτοί που πληρώνουν. Έχουμε εντοπίσει κάποια, νομίζω 4 αν θυμάμαι καλά, που τα έχουμε στείλει στον εισαγγελέα σχετικά πρόσφατα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.